Σεβασμιότατε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφες στη Βουλή των Ελλήνων, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφέρεια, σας βλέπω και εγώ, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είναι όντως έτσι στην 200η επέτειο από την ανεξαρτησία της Ελλάδας, από τον αγώνα του 21, γιορτάζει η Καβάλα σήμερα, αλλά και πολλές πόλεις Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας αυτές τις μέρες, την 108η επέτειο της απελευθέρωσής τους από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγο την αναπαράσταση. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα τραβούσε μπροστά και πολλαπλασίαζε την εδαφική της κυριαρχία, διότι όπως έχω ξαναπεί, είχε πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, είχε στιβαρή πολιτική ηγεσία, είχε, θα έλεγα, παλαϊκή συμμετοχή στον αγώνα αυτό της αύξησης της εδαφικής κυριαρχίας, όλος ο κόσμος από πίσω, όλος ο κόσμος αισιόδοξος, όλος ο κόσμος να συνδράμει την εθνική προσπάθεια. Αυτές ήταν ιδανικές συνθήκες τότε και συνέβησαν μια δεκαετία περίπου μετά από εθνική συμφορά, κάτι που αποδεικνύει πόσο γρήγορα γυρίζουν και αντιστρέφονται οι ιστορικοί κύκλοι. Αν παρατηρήσατε, η αναπαράσταση συμπεριλάμβανε και το τέχνασμα, γιατί η Καβάλα απελευθερώθηκε με τέχνασμα από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων και του πολεμικού ναυτικού. Είδατε τις αναμένες φωτιές στα πλοιάρια που μπήκαν στο λιμάνι. Για να δημιουργήσουν τότε οι ελληνικές δυνάμεις την εντύπωση στους Βούλγαρους ότι υπάρχει πλήθος συγκεντρωμένων δυνάμεων απέναντι από τη Θάσο, μεγάλος τόλος, άναψαν φωτιές πάνω σε μικρά καΐκια. Έτσι οι Βούλγαροι νόμισαν ψευδώς ότι θα γίνει τεράστια επίθεση από τεράστιο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων και αποχώρησαν γρήγορα και η Καβάλα απελευθερώθηκε χωρίς αιματοχυσία, χωρίς να πέσει σφαίρα. Αυτές οι φωτιές που είδαμε, τα φώτα, φαντάζομαι ότι αναπαριστούν αυτό το τέχνασμα, και αυτό το τέχνασμα νομίζω είναι άλλη μία απόδειξη ότι αν υπάρχει φαντασία, ευστροφία, ευελιξία και επινοητικότητα πλευράς της στρατιωτικής ηγεσίας, τότε μπορούν οι νίκες να έρθουν ακόμα πιο άκοπα, χωρίς απώλειες, χωρίς αιματοχυσίες, και το αποτέλεσμα να είναι το ιδανικό, όπως έγινε και τότε. Και αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω, επειδή επιτρέψτε μου να ξέρω λίγα περισσότερα πάνω σε αυτό, γιατί γι' αυτό εργαζόμαστε, είναι ότι και σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν αυτά τα μεγάλα προτερήματα. Η στρατιωτική ηγεσία, το πολεμικό ναυτικό, διαθέτουν την επινοητικότητα, την ευστροφία και κυρίως τον επαγγελματισμό και τη θέληση να προστατεύσουν τα εθνικά μας δίκαια. Και ο δικός μας αγώνας είναι πολύ απλά ένας αγώνας για να τους κάνουμε αυτούς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, εποφελία των εθνικών μας δικαίων. Και αυτό νομίζω και στη χρονιά που φαίνεται θα παράξει αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι όμως, θα έλεγα σήμερα, και αυτή η εκδήλωση το βήμα για να τα εξηγήσουμε αυτά. Σήμερα είναι μια ευκαιρία ακόμα για να γιορτάσουμε για μια ακόμα φορά την απέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Να την γιορτάζουμε, να την έχουμε εμείς στην καρδιά μας, να την εκτιμούμε, να μην την ξεχνάμε, γιατί όταν δεν την ξεχνάμε, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να θυμόμαστε από πού προερχόμαστε. Και όταν ξέρουμε από πού προερχόμαστε, ίσως να μπορούμε να αποφασίσουμε και να χαράξουμε καλύτερα την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσουμε, πού θέλουμε να πάμε. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, Θασιακή Ένωση, Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμνίων, και η Λίμνος μπαίνει πλέον πολύ δυνατά στο παγκόσμιο χάρτη του στρατιωτικού τουρισμού με βάση αυτά που συνέβησαν εκείνα τα χρόνια τότε, αφού ήταν ορμητήριο των συμμαχικών δυνάμεων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια και στο Δήμο Καβάλας και στην Αντιπεριφέρεια για όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτή την περίοδο η Καβάλα γιορτάζει και όλοι εμείς χαιρόμαστε και γιορτάζουμε μαζί της. Χρόνια πολλά!